Αδερφή μου, με πόνωνε στην ψυχή μας και με λύπη, θλιβεράν λύπη. Συνεκεντρώθημε και πάλι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όχι όπως πάντοτε, αλλά ελπίζοντες εις το Θεό και δια των πρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα παρέλθει η δοκιμασία αυτή, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο, ημι μόνο ένα ξύπνημα. Ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει πλιστάκης να υποκείμεθα εις δοκιμασίας, όχι διότι μας μισεί, αλλά διότι θέλει τη μετάνοιά μας. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να εισέλθει στην διάνοια του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος είναι σφόδρα ηλιστής άνθρωπος. Δεν μπορεί να εισέλθει στην διάνοια του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος είναι σφόδρα άπιστος. Από τη μία δεν πιστεύει και από την άλλη βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν θέλει να παραδεχθεί ότι το παν το οποίο γίνεται στον κόσμο αυτόν, είτε μικρό είτε μεγάλο, το παραχωρεί ο Θεός, είναι με το θέλημα του Θεού. Και όπως είναι άπιστος ο σημερινός άνθρωπος, λέγει τι σχέση έχει ο Θεός με αυτά, λέγει. Εδώ είναι η φύση, όχι η φύσης, που είναι το ορθό, που είναι η γλώσσα η ελληνική, αλλά θέλει και αυτές τις φράσεις να τις μεταφέρει στη λαϊκίστικη γλώσσα, στη μαλλιαρή γλώσσα. Είναι η φύση, λέγει, που τα κάνει αυτά. Δεν είναι ο Θεός, λέγει, που τα κάνει αυτά. Και λέγει τόσες ανοησίες που πάλι ο Παράγνωθος Θεός πώς αντέχει, πώς μας αντέχει. Πιπιλίζουν στο στόμα τους ο Εγκέλαδος, ο Εγκέλαδος, ο Εγκέλαδος και συνεχίζει αυτό το βιολί. Δεν παραδέχονται και δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι όλα αυτά τα διευθύνει ο Θεός, ο οποίος ασχολείται και με τις τρίχες της κεφαλής μας. Ασχολείται και με τα σκουλίκια της γης. Όταν λέγει ο Πανάγαθος Θεός ότι εσείς μείνετε κοντά μου, λέγει, και δεν πρόκειται να πέσει τρίχα από την κεφαλή σας. Και όταν διατάζει το σκουλίκι να καταφάγει την κολοκύνθην του Ιωνά και να ξηρανθεί ως την άλλη ημέρα, δεν μπορούν να καταλάβουν οι κύριοι αυτοί ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό, ο οποίος είπε ότι χωρίς εμού ουδήναστε πίν ουδέ. Τα αποδίδουν στη φύση. Η φύση, λέει. Δεν άκουσαν ποτέ, ούτε θέλουν να ακούσουν, ότι ο επιβλέπων επί την γην, αυτός είναι ο ποιόν αυτήν τρέμει. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Νομίζουν ότι όλα αυτά τα κάνει η φύση. Και τη φύση ποιος την δημιούργησε? Και την φύση ποιος την διευθύνει? Είναι και αυτή ανεξέλεκτη κατά τα μυαλά των. Και ύστερα από αυτήν την δοκιμασία, αντί ο κόσμος να μετανοήσει, γίνεται χειρότερος. Οδηγείται προς το χείριστον. Δεν οδηγείται εις μετάνοια. Δεν θέλει να μετανοήσει.
Είπαμε και αναφέρομαι και πάλι πλιστάκες αναφέραμε στα κηρύγματά μας και πλιστάκες επί ολόκληρων σειράν ετών, πάντοτε η ψυχή μου λυπημένη από μια κατάσταση του ελληνικού λαού, ο οποίος λαός είτε δεν θέλει να ακούσει, είτε αν ακούσει δεν το τηρεί. Επί σειράν ετών η ψυχή μου είναι λυπημένη δι' ένα φοβερό ελάττωμα που έχει αυτός ο λαός. Είναι το μοναδικό βλάσφημο έθνος στον κόσμο. Αυτό το έθνος βλασφημεί τον Χριστόν και την Παναγία μας. Νομίζουν ότι δεν τους ακούει ο Θεός. Νομίζουν ότι δεν τους βλέπει ο Θεός. Και ο Πανάγαθος Θεός επανειλημμένος τους λέγει: τούτο που κάνετε μη το κάνετε, σταματάτε, διότι δεν αντέχω πλέον. Και έδωσε την πρώτη δοκιμασία ο Θεός και ίσως και τη μεγαλύτερα, ότι κάθε Σαββατοκυριακό οι αποθαμμένοι στα οδικά δυστυχήματα ανέρχονται πέραν των 20 και οι τραυματίες πέραν των 200 κάθε Σαββατοκυριακό. Πληγή φοβερά. Επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός αυτήν την πληγή, ίσως ξυπνήσει ο λαός και γίνεται έτι χειρότερος. Ένας νέος Φαραώ, ο οποίος ελάμβανε μίαν τα σπληγάς και αντί να μετανοήσει έγινε το χειρότερος. Παρεχώρησε ο Θεός σεισμούς επανειλημμένος. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει αυτός ο λαός. Οι εφημερίδες, τα μέσα ενημερώσεως, τηλεοράσεις, ραδιοσταθμοί πελεκούν μία λέξη: ο Εγκέλαδος. Παρεχώρησε ο Θεός πλημμύρες. Πνίγησαν ολόκληρες εκτάσεις, κατεστράφησαν αυτά τα οποία καλλιέργησαν και επεμελήθησαν, και οι κόποι αυτών εξενεμίστησαν ερριμπή οφθαλμού. Δεν συνέρχεται ο κόσμος. Παρεχώρησε ο Θεός ακρίδες. Κατέφαγαν τα πάντα. Δεν μετανοούν. Παρεχώρησε ο Θεός κάμπιες, οι οποίες εγέμισαν οι τόπιτες, εσκούπιζαν με τα φαράσια. Δεν μετανοεί αυτός ο λαός. Παρεχώρησε ο Θεός φίδια. Δεν μετανοεί ο άνθρωπος αυτός, ο κόσμος αυτός, το έθνος αυτό. Παρεχώρησε ο Θεός με την ειδική του αγάπη και στοργή, ίσως ξυπνήσουν με αυτήν την πληγή. Παρεχώρησε βατράχια όπως τότε στο Φαραώ. Ούτε και με αυτήν την πληγή. Παρεχώρησε ο Θεός ψήλους να τους τρώνε και να τους δαγκάνουν. Ούτε και αυτό εστάθη ικανόν να τους φέρεις μετάνοια. Παραχωρεί καύσωναν ο Θεός, κατακαίει τα πάντα. Παραχωρεί ψύχος, κατακαίει τα πάντα. Ούτε και με αυτό. Εάν πάτε μέσα στα χωριά, εάν πάτε μέσα στην Ήπεθρον, δεν θα ακούσετε τίποτε άλλο ή μη μόνο μία βλασφημία, και να διαβολοστέλουν συνεχώς ο ένας τον άλλον. Σαν πως να βρισκόμεθα, αδερφοί μου, όχι σε χριστιανικό κράτος, αλλά σε πλήρες ειδωλολατρικό κράτος. Δεν αγάπησαν τον Θεό. Προσπαθεί μία μερίδα από αυτόν τον λαόν να μεταφέρει τον κόσμο εις την ειδωλολατρική εποχή
φεύγουν από την Αθήνα, μεταβαίνουν στον Όλυμπο και κάνουν εκδηλώσεις φοβερές και φωνάζουν «Ω Δία Θεέ, ο οποίος κυβερνάς τα πάντα». Αδερφοί μου, βρισκόμεθα εις μία κατάσταση η οποία, εάν την περιγράψει κανείς, θα ειδεί ότι βρίσκεται πλέον η ανθρωπότης εις το τέλος αυτού του κόσμου. Από την άλλη πλευρά θα δούμε ότι η ανηθικότητα έφτασε στο έπακρο. Η μητέρα να πηγαίνει με τα παιδιά της, ο αδερφός με την αδερφή, ο πατέρας με την κόρη, ο εξάδερφος με την εξαδέρφη, να ψάχνεις όπως ο Διογένης έψαχνε με το φανόν για να έβρει σήμερον την αγνότητα εις τα νέα τα παιδιά. Γονείς παίρνουν τα τέκνα από τα χέρια των, οδηγούν τα τέκνα των προς τις πόρνες γυναίκες, στα πορνεία. Το παίρνει από το χέρι και το οδηγεί εις αυτήν την κόλαση. Αδερφοί μου, εις τους πνευματικούς, ο Πανάγαθος Θεός έδωσε ιδιαίτερα χάρη, αλλά να έχετε υπόψη ότι οι πνευματικοί σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος των θλίψεων. Όταν ακούει ο πνευματικός μια τέτοια κατάσταση, εκείνο το οποίο λέγει είναι «Θεέ μου, μακροθύμησε». «Θεέ μου, μακροθύμησε». Αλλά το να πει ένας άνθρωπος «Θεέ μου, μακροθύμησε» δεν είναι τίποτε. Εμείς είμαστε γεμάτοι αμαρτίες. Όταν όμως η Παναγία μας, η μεγαλόχαρη μας, η Παναγία μας που είναι η μητέρα μας, γονατιστεί στον Υιόν της, του λέει «Ιέ μου, μακροθύμησο». Εάν δεν είναι η Παναγία μας, να έχετε πάντοτε κατά νου, να το καταλάβουμε, ότι αν δεν ήσαν τα δάκρυα της Παναγίας μας, δεν επρόκειτο να υπάρχουμε αυτή τη στιγμή. Τον κόσμο τον κρατούν τα δάκρυα της Παναγίας μας. Και αυτός ο κόσμος της αμαρτίας, του ηλισμού, της αθεΐας, της απιστίας, τίποτε άλλο δεν κάνει μη μόνο να βλασφημεί τον Χριστόν και την Παναγία. Σεισμοί εγένονται στο παρελθόν, αλλά και σεισμοί γίνονται σήμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ο πόνος μας, όπως είπαμε στην αρχή, είναι μεγάλος, διότι επέτρεψε ο Θεός να εκδηλωθεί η οργή του ελαχιστότατα, δηλαδή μία μικρή πτυχή της όλης οργής του. Και αυτό το βλέπουμε στα τηλεοράσεις, ότι δεν επήρθε ολίγη καταστροφή αλλά μεγάλη. Ως αυτή τη στιγμή που μιλούμε, μας πληροφορούν ότι υπάρχουν 55 νεκροί και ο αριθμός θα αυξηθεί έτσι περισσότερο. Υπάρχουν άλλοι 55 οι οποίοι είναι αγνοούμενοι και υπάρχουν υπόνοιες για πολύ περισσότερα θύματα. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να σταματήσει έως εδώ, αλλά θα σταματήσει μόνο όταν κοπεί η ρίζα της αιτίας. Το αίτιο, το αποτέλεσμα, η ρίζα η οποία
έδωκε την αφορμή, την αιτία αυτού του πράγματος, η ρίζα είναι ότι εμείς βλασφημούμε τον Χριστό και την Παναγία μας. Εάν αυτός ο λαός μετανοήσει, τότε όλα θα πάνε καλά. Πληνόμαστε αντί να μετανοήσουμε, δυστυχώς πορευόμεθα επί τα χείρο. Και εκείνο το οποίο πρέπει να ολοκληρώσουμε την εικόνα αυτήν είναι να μεταβούμε λίγο στα γραφεία των μορφωμένων, για να δούμε την εικόνα αυτήν. Από την μία, επειδή γνωρίζουν λίγα γράμματα, και από την άλλη ότι επιτείνουν δια των γραμμάτων αυτών την απιστία των, ευρίσκουμε ως αποτέλεσμα την βλασφημία. Βλασφημούν όλοι μέσα στα γραφεία, μέσα στα κυβερνητικά αυτά γραφεία, τα κυβερνητικά αυτάς εργασίας. Βλασφημούν οι πάντες, και οι μορφωμένοι και οι αμόρφωτοι. Αφήγουμε από τα γραφεία αυτά να πάμε στα γραφεία των κυβερνώντων και να μπούμε και μέσα σε εκείνη την βουλή. Υπήρχε η εικόνα του Χριστού μας και την κατέβασαν από την βουλή για να μην την βλέπουν. Και όταν ένας από τους ευσεβείς αυτούς βουλευτάς επήρε την εικόνα και λέγει θα την αναρτήσεις εκεί που ήταν, η απάντηση του επικεφαλής του κοινοβουλίου ήταν να του πει πήγαινε στο σπίτι σου, λέγει, να την κρεμάσεις. Να φύγουμε και από αυτήν την βουλή για να πάμε λίγο στα σχολεία, να πάρουμε από τη ρίζα. Αυτοί οι οποίοι διδάσκουν τα τέκνα των Ελλήνων είναι οι πρώτοι βλάσφημοι και αθεϊστέ, με το παράδειγμα το οποίο έφερε η Σαγανάκτηση και τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έδωκε στη δημοσιότητα τα εξετάσεις τα οποία κάνουν στα σχολεία. Ενδιαφέρονται δια την θρησκεία του Βούδα, δια την θρησκεία των Βραχμάνων, δια την θρησκεία των Αγαρινών, δια την θρησκεία των Απίστων. Δεν τους ενδιαφέρει δια την θρησκεία των Ελλήνων, που είναι η αληθινή πίστη. Λέγει, πρέπει να τα μάθουν και αυτά, λέγει, δια να συγκρίνουν. Τους έχεις μάθει την θρησκεία τη δική σου? Τους έχεις μιλήσει ποτέ? Τους εδίδαξες? Ερώτηξε έναν από αυτούς αν γνωρίζει το σύμβολο της πίστεως. Ερώτηξε έναν από αυτόν αν γνωρίζει την Κυριακή προσευχή, την οποία ο Θεός εδίδαξε. Που είναι απλή. Εχόρτασαν τα Ελληνόπουλα τη θρησκεία την Ορθόδοξη, την Ορθόδοξο θρησκεία, και τώρα πρέπει να μάθουν και τις θρησκείες τις άλλες. Τις θρησκείες τις άλλες θα τις μάθει όταν θα προχωρήσει εις την πίστη και θα στερεωθεί, διότι όταν του διδάξεις την άλλη πίστη και στην δική του πίστη δεν είναι στερεωμένος, θα τον κλονίσεις αντί να τον μορφώσεις. Όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή κάνουν οι Γεχοβάδες. Πλησιάζουν κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει την πίστη του, του ρίχνουν αμέσως τα κύτταρα αυτά, τα οποία ονομάζονται αιρετικά και απιστία, κλονίζεται η πίστη και τα αποτελέσματα είναι, αντί να νικήσει την αίρεση αυτήν των Ιεχουβάδων, πάει με αυτούς. Ευρίσκεται ένας ο οποίος είναι μακριά από την πίστη του Χριστού, δεν γνωρίζει την πίστη του, δεν γνωρίζει την Αγία Γραφή, δεν διέβασε ποτέ την Αγία Γραφή, και αν την διέβασε την παρερμήνευσε. Έρχεται ο Προτεστάντης, ο Ευαγγελιστής, ο Πεντηκοστιανός, του δίδει το σπόρο εκείνων της αιρέσεως, φεύγει από τον Χριστό, πηγαίνει εκεί και βαπτίζεται. Όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία είναι μέσα στο σχολείο. Φεύγουμε από το σχολείο για να πάμε στα καταστήματα.
Τα καταστήματα θα τα έβρωμε και αυτά να βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας. Φεύγουμε από τα καταστήματα να πάμε στην αγορά. Εκεί αν είναι η βλασφημία εναντίον του Χριστού και της Παναγίας. Φεύγουμε από την αγορά για να πάμε εις τον στρατό. Ο στρατός έχει πλέον κορεστεί από τη βλασφημία εναντίον του Χριστού και της Παναγίας μας. Παιδιά τα οποία φεύγουν από τον Άγιο Γεώργιο, πνευματικά παιδιά τα οποία αγωνιζόμεθα με τόσον κόπο να τα κρατήσουμε, επιστρέφουν πίσω με παράπονο και όταν ερωτηθούν, παιδάκι μου πώς επέρασες, απαντά, παππούλι μου δεν αντέχω τη βλασφημία εναντίον του Χριστού και της Παναγίας. Ποιος Θεός θα μας βοηθήσει αδερφοί μου εάν μη γεννητό επιτρέψει έναν πόλεμο? Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία βλασφημούν θα σκοτωθούν από την πρώτη ημέρα και θα μαυροφορέσουν οι μητέρες. Να φύγουμε από το στρατό να πάμε στο ναυτικό. Εκεί έτει περισσότερον η αμαρτία. Αφού θα σας δώσω την πληροφορία από πληροφορίες θετικές ότι μέσα εις το στρατό το Σάββατο θα αναγκάσουν τα παιδιά να πάνε στην πορνεία και να τους φέρουν και απόδειξη ότι επήγανε στις πόρνες. Να μπούμε μέσα στο ναυτικό. Εκεί οι ναύτες όσοι έζησαν αυτήν την ταλαιπωρία μέσα στη θάλασσα και είναι ευσεβήσεις των Θεών επιστρέφουν και λέγουν ότι η πορνεία η οποία βασιλεύει μέσα στα πλοία και η βλασφημία εναντίον του Χριστού και της Παναγίας μας δεν περιγράφεται. Να φύγουμε από την θάλασσα να πάμε στον αέρα και μέσα σε αυτό τον τομέα θα δούμε και πάλι εκεί οι πάντες να βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας. Εκεί που κρέμεται ολόκληρος εκείνος ο κόσμος πάνω εις μίαν τρίχα. Αδερφοί μου, τι να περιγράψουμε. Είπα σήμερα στο κήρυγμα το πρωί ότι όταν ήμουνα διάκονος στη μεταμόρφωση και είχα εκεί κάπου 100 με 150 παιδιά τότε όταν ήμουνα το 59-60, εκεί ήρθεν η γνώση μου ότι ευλασφημούσαν οι γονείς και ρώτησα τα παιδιά τα αθώα και λέγουν οι γονείς σας βλασφημούν? Και όλα τα παιδιά σήκωσαν το χεράκι τους να μου πουν ότι βλασφημεί ο πατέρας τους και σκέφτηκα και λέγω τι να κάνω τώρα. Ήτανε περίοδος των Χριστουγέννων και λέγω παιδάκια μου θα σας πω κάτι, θα το κάνετε? Ναι παππούλη, θα το κάνουμε. Το λοιπόν την ημέρα των Χριστουγέννων που θα καθίσετε στο τραπέζι, όταν καθίσετε στο τραπέζι και θα σας βάλει η μητέρα σας ένα πιάτο για να φάτε φαγητό, εσείς δεν θα αγγίσετε μέσα. Και όταν σου πει η μαμά γιατί δεν τρως παιδάκι μου, θα απαντήσεις δεν τρώγω, δεν θέλω, δεν θα φάγω. Και όταν σε ρωτήσει ο πατέρας γιατί δεν τρως παιδί μου, να του πεις αμέσως ότι βλασφημείς τον Χριστό και την Παναγία και γι' αυτό δεν θα φάγω. Θα κάνετε λέγω για τον Χριστό μία θυσία ή θα σταματήσει ο πατέρας να μην βλασφημεί ή δεν θα φάτε φαγητόν για να αναστατωθεί ότι θα αρρωστήσετε. Επέτυχε αυτό. Διότι όλα τα παιδάκια ήκουσαν στον παππούλη, έκαναν ό,τι τους είπα και τα αποτελέσματα ήταν ότι ζήτησε ο πατέρας
συγγνώμη από το παιδί ότι δεν θα το ξανακάνει. Βέβαια, πόσο θα διέρχεσαι αυτό δεν ξέρουμε. Έγινε μία προσπάθεια, αλλά αυτή η προσπάθεια τώρα έρχεται και στα παιδιά μου αυτά τα οποία είναι εδώ. Θα κάνετε μία διαμαρτυρία μόλις ακούσεις τον άπιστο να βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία μας, ή θα περάσεις και θα γελάσεις και θα πεις τι με ενδιαφέρει? Διότι εκείνη τη στιγμή, αν κάνω το ερώτημα, αν άκουες και βλασφημούσε τη μητέρα σου, τη γυναίκα σου, την κόρη σου με τα ίδια λόγια, θα περνούσες αδιάφορος? Τη μητέρα σου? Αλλά ποια μητέρα? Η μητέρα που μας εγέννησαν είναι μία μητέρα η οποία είναι όπως εμείς. Τη μητέρα αυτήν όταν ακούς και τη βλασφημούν. Αυτή η μητέρα η οποία είναι μητέρα του Χριστού μας, φυσική μητέρα, διότι εγέννησε τον Θεό, και μητέρα δική μας κατά χάρη. Όλοι μας την πιο δύσκολη στιγμή θα φωνάξουμε την Παναγία μας. Αυτά όλα, αδερφοί μου, τα είπαμε για να καταλήξουμε και να πούμε. Πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι έπεσαν δύο ξενοδοχεία τα οποία εγγίζουν προς την Πάρνηθα, και τα ξενοδοχεία αυτά ήσαν ξενοδοχεία πορνείας. Εκεί κατέφευγαν όλα τα παράνομα και εκεί επόρνευαν. Μα ο Πανάγαθος Θεός φεύγει τίποτε από το μάτι του, φεύγει τίποτε από την προσοχή του, του ξεγελά τίποτε, αδιαφορεί, μακροθυμεί ο Θεός. Για να πάμε σε ένα δεύτερο φοβερό κακό το οποίο έχει αυτός ο λαός, επειδή είναι άπιστος, εις τας δυσκολίες του καταφεύγει στη μαγεία. Φθόνων απεριόριστον, μαγεία την οποία επιδιώκει, άλλοτε για να δει το μέλλον και άλλοτε για να εκδικηθεί τον αδερφόν του ο οποίος είναι δίπλα του. Μαγεία φοβερή. Αλλά οι μάγοι όμως τιμωρούνται. Οι μάγοι τιμωρούνται, και αυτό θα το δούμε και στην Αγία Γραφή. Τιμωρούνται οι μάγοι. Όσοι μεταχειρίζονται τη μαγεία τιμωρούνται παραδειγματικώς. Οι μάγοι είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι ο διάβολος μαζί τους είναι φίλος. Πλην όμως ο διάβολος δεν έχει φίλους. Όλοι οι οποίοι τον πλησιάζουν περιμένει πως θα έρθει η στιγμή που θα πάρει την ψυχή των. Και τούτο ακριβώς συνέβη σε ένα περιστατικό όταν ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβαν επεσκέφθησαν την Κύπρο για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο εις τον κόσμο τότε της ειδωλολατρίας, και από την Σαλαμίναν κατέφθασαν εις την Πάφων. Όταν διέφθασαν εις την Πάφων εμαθητεύτη αυτό, και ο Ανθίπατος, ο οποίος ονομάζεται Σέργιος Παύλος, όταν έμαθεν ότι δύο κηρύττουν το Λόγο του Θεού, ή θέλησε αυτή η ψυχή να ακούσει την αλήθεια. Και βλέπουμε πολλές ψυχές οι οποίες φεύγουν από τον κόσμο αυτόν, αναβαίνουν στο Άγιο Όρος και πλησιάζουν Αγίους ασκητάς για να ακούσουν Λόγον Θεού. Μεταξύ δε αυτών των Αγίων ανθρώπων υπήρχε και μία αγιασμένη ψυχή, ο οποίος ονομάζεται Παΐσιος, και ο οποίος έγινε γνωστός εις όλη την Ελλάδα δια την αγιότητά του. Υπάρχουν εκεί άγιες ψυχές και εκεί καταφεύγουν τα παιδιά τα πεινασμένα, τα διψασμένα από Λόγον Θεού και από συμβουλές
και καταφεύγουν σε αυτούς τους Αγίους για να μάθουν κάτι το οποίο δεν εγνώρισαν και προσπαθούν με αυτό να ειρηνεύσουν. Είναι συγκινητικό ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν λίγες ημέρες, όταν επισκέφθη το εξομολογητήριο ένας ο οποίος ήταν σε ηλικία 85 ετών και όταν εκάθισε να εξομολογηθεί είπε δύο λέξεις. «Παππούλη μου», λέγει, «λείπει από την ψυχή μου η γαλήνη και η ειρήνη». Πέρασε 85 χρόνια, λέγει, και τι δεν είδαν τα μάτια μου και τι δεν απίλαυσα, λέγει, στον κόσμο αυτόν και τι δεν είδα στον κόσμο αυτόν. Δεν έχω ειρήνη και δεν έχω γαλήνη, μου λέει. Λέω, παιδάκι μου, θα σου τα δώσει ο Θεός ενώ σου τα ζητάς. Και του τα έδωσε ο Θεός. Ό,τι και να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο, όταν σου λείπουν αυτά τα δύο, είσαι ένας νεκρός που κινείσαι στους δρόμους. Δεν έχεις ζωή μέσα σου. Έχεις αποθάνει προπολού. Η ειρήνη είναι αυτήν την οποία είπε ο Θεός στους μαθητάς του, ότι ο κόσμος, λέγει, δίδει ειρήνη, αλλά εγώ δεν θα σας δώσω την ειρήνη που δίδει ο κόσμος, λέει. Την ειρήνη την εμήν τη δω ημήν, ειν ο κόσμος ούκαι έχει, λέει. Την ειρήνη τη δική μου θα σας δώσω. Και μόλις άνοιξε το στόμα του ο Θεός, όταν αντίκρισε τους μαθητάς του συνηγμένους δια το φόβο των Ιουδαίων, άνοιξε το στόμα του και τους είπε «ειρήνη ημίν». Και η γαλήνη, η οποία ακριβώς έρχεται μετά από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτά επισκιάζουν την χάρη του, την καρδία του ανθρώπου. Ο Σέργιος Παύλος, λοιπόν, μόλις ήκουσε ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας κηρύττουν τον Λόγο του Θεού, έστειλε, λέγει, ανθρώπους και προσκάλεσε τον Βαρνάβαν και τον Σάβλον και ζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Επληροφορήθη την άφηξη εις την Πάφων και το κήρυγμα των δύο Αποστόλων άκουσεν. Δεν τους είχαν ακόμη δει, αλλά έτρεξαν, όπως πάντοτε τα γεγονότα τρέχουν προημών. Ό,τι κάνουμε, αμέσως τρέχουν τα γεγονότα για να πληροφορήσουν τον κόσμο. Και αυτοί είχαν μεγάλη επιτυχία, αυτό έμαθε ο Σέργιος Παύλος, ότι είχαν μεγάλη επιτυχία οι δύο αυτοί Απόστολοι, διότι οι ακροατές, οι οποίοι οίκουν τον Λόγο του Θεού, ήσαν κατενθουσιασμένοι, είχαν χαράν, διότι ήκουσαν λόγον Θεού, ο οποίος δεν ακούστηκε έως εκείνη τη στιγμή. Εις αυτήν την εποχή οι φιλόσοφοι εταξίδευαν συχνά και από τόπου εις τόπον και εξέθετον τας διδασκαλίας των εις όλες τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας, η οποία βασίλευεν από την Ρώμη, από την Δύση μέχρι την Ανατολή. Ο Σέργιος ενόμισε ότι ο Βαρνάβας και ο Παύλος ήσαν δύο φιλόσοφοι. Ενόμισε ότι ήσαν από τους γνωστούς φιλοσόφους. Και εταξίδευον δια να δώσουν τα ειδικά των κηρύγματα, δηλαδή τας γνώσεις των ή τας δοξασίας των. Επειδή ενδιαφέρεται δια τα φιλοσοφικά, ηθικά θέματα ο Σέργιος Παύλος, μόλις ήκουσαν αυτό, ήθελε να τους ακούσει. Ίσως να ήκουσαν ότι αντί φιλοσοφικών κηρυγμάτων και διδαγμάτων έδιδον θρησκευτικά διδάγματα. Δηλαδή δεν ήσαν όπως οι άλλοι φιλόσοφοι, ήσαν διαφορετικοί. Και διετέθη, δηλαδή προετοιμάστη ευνοϊκά, δηλαδή ήταν έτοιμος με καλή διάθεση να ακούσει αυτούς τους δύο, οι οποίοι εκήρυττον τώρα μίαν άλλη θρησκεία.
Είχε δε τη διάθεση να απευθύνει σε αυτούς ερωτήματα τα οποία τον βασάνιζαν, όπως Πλιστάκης και εις εμάς υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, και ζητούμε κάποιον ο οποίος γνωρίζει να μας δώσει λύσεις στα ερωτήματά μας. Τους επροσκάλεσε λοιπόν, αν και είχε μεγάλον αξίωμα ή το Ανθίπατος ολοκλήρου της Νήσου Κύπρου, είχε μεγάλη εξουσία. Οι δύο Απόστολοι δεν είχαν ουδε μία εξωτερική εμφάνιση, ήσαν απλοί άνθρωποι. Τα ενδύματά των ήσαν όπως των άλλων ανθρώπων, το περπάτημα των και η εμφάνισή των όπως των άλλων ανθρώπων, και δεν είχαν καμία διάκριση από τον κόσμο. Ήσαν απλοί κήρυκες μιας θρησκείας την οποία ο Ανθίπατος δεν ήκουσε ενός εκείνη τη στιγμή. Η δύνατο να παρεξηγηθεί ως αίρεσης αυτά τα οποία εκήρυτον ενώπιον προπάντων του Ιουδαϊκού λαού, διότι υπήρχαν Ιουδαίοι πολλοί στην Κύπρο. Ο Σέργιος Παύλος δεν απειξίωσε, λέγει, να απορρίψει αυτό το κήρυγμα, αλλά ήθελε οπωσδήποτε να ακούσει την διδασκαλία αυτών των δύο αγνώστων. Ανθίστατο δε αυτής, λέγει, ελίμας ο μάγος, ούτω γάρ με θερμινεύεται το όνομα αυτού, ζητών διαστρέψε τον Ανθίπατον από της πίστεως. Το όνομα του ήτο Βαρυϊσούς. Ο μάγος αυτός ονομάζεται τον Βαρυϊσούς. Ερμηνεύεται, λέγει δε, εις την ελληνική γλώσσα, ελίμας. Αυτός ζητούσε, λέγει, ανθίστατο όμως εις αυτούς ο ελίμας ο μάγος, διότι έτσι δια της λέξεως μάγος, δηλαδή μεταφράζεται το όνομα ελίμας, υπό τον ο οποίον είναι το γνωστός εις τους Έλληνας ως Βαρυϊσούς. Μάγος, Βαρυϊσούς, ελίμας, αυτή η ερμηνεία δίδεται. Προσεπάθησε δε ο ελίμας με ενστάσεις και διαστροφάς να απομακρύνει τον Ανθίπατον από την πίστη. Βλέπετε, όταν ακούσουμε κάτι το καλό και όταν κάνουμε κάτι το καλό και όταν η ζωή μας είναι κάτι το καλό που διαφέρει από τους άλλους, αμέσως αρχίζουν οι ειρωνίες, αμέσως αρχίζουν οι εμπεγμοί, αμέσως αρχίζουν τα προσκόμματα. Τι σχέση έχει, λέει, ο Θεός τώρα με αυτά τα πράγματα? Ενδιαφέρεται ο Θεός με αυτά τα πράγματα? Προσπαθεί δηλαδή ο κάθε ένας ελίμας αυτή τη στιγμή, ο κάθε ένας ο οποίος είναι άπιστος, να σε απομακρύνει από την πίστη. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να είμεθα πάντοτε σταθεροί σε εκείνα τα οποία πιστεύουμε, να μην κλονιζόμεθα, να μην είμεθα άνθρωποι οι οποίοι θα ομοιάζομαι με κάλαμον υπό ανέμου ρυπιζόμενος. Ξέρετε, ένα καλάμι μέσα στην πεδιάδα, ένα καλάμι, όπου φυσήσει ο αέρας γέρνει από εκεί ή από εδώ. Και λέει ο Άγιος Ιάκωβος, προσέχετε μη ομοιάσετε, λέγει, με τη βαρκούλα που είναι μέσα στη θάλασσα, η οποία τη χτυπά το κύμα και πηγαίνει από εκεί και από εδώ. Και προσθέτουμε και εμείς, μην γίνεσαι όπως τη ζυγαριά του τσιγκάνου που πουλεί καρπούζια. Εκείνη από πίσω έτσι πηγαίνει, δεν στέκεται. Ή θα είσαι με τον Θεόν ή θα είσαι με τον κόσμο. Δεν χωρεί ο Θεός και από εκεί και από εδώ. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδερφοί μου. Ή θα είσαι σταθερός στην πίστη του Χριστού και θα πεις, θα πεθάνω δια των Χριστών μου, δεν πρόκειται να τον αρνηθώ. Αυτό είπε ο Άγιος Γεώργιος. Γιατί τον έχουμε τώρα μπροστά μας? Γιατί τον έχουμε ως παράδειγμα? Γιατί προσκυνούμε την εικόνα του? Θα προσκυνήσουμε μόνο την εικόνα του? Θα μπούμε στο βαθύ νόημα γιατί έγινε Άγιος ο Άγιος Γεώργιος? Διότι είπε ότι αυτό το οποίο πιστεύω θα το πιστεύω, λέγει, στον τότε δράκονταν εναντίον της Εκκλησίας.
των δήμιων αυτών αυτοκράτορα, δεν πρόκειται, του λέγει, να με αλλάξεις. Και η ηλικία του 20 χρονών, παιδάκι, στο άνθος της ηλικίας του. Και έμεινε πιστός εις όλα τα μαρτύρια και είναι ο Άγιος Μεγαλομάρτης του Χριστού Γεώργιος. Αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να το έχουμε πάντοτε ως κανόνα της ζωής μας. Ο Ιουδαίος Βαρυϊησούς, ο οποίος είτε ο Ιουδαίος αυτός ο μάγος, είτε ο γνωστός από τους Έλληνας, δηλαδή τους ειδωλολάτρας, υπό το όνομα Ελίμας ή το μάγος, πιθανώς το όνομα Ελίμας, είναι ελληνικός συσχηματισμός αραμαϊκού γράμματος, Αλίμα, και ονομάζεται ισχυρός, είχε δύναμη δηλαδή, όπως ο Άγιος Κυπριανός, ο οποίος είχε φοβερό όνομα. Το όνομά του προκαλούσε φόβον και τρόμον. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και αυτός ο Ελίμας. Σημαίνει σοφός ή μάγος, και είτο ως κύριον όνομα αυτού ο τίτλος του. Εκόμπαζε ότι εγνώριζε γράμματα, ήξερε γράμματα, ήταν σοφός, και κάτω από τη σοφία του αυτήν υπήρχε ολόκληρο τάγμα διαβόλων με τους οποίους συνεργάζεται. Ο Σέργιος Παύλος ήταν διατεθειμένος να πιστεί στην επιχειρηματολογία των Αποστόλων, διότι οι Απόστολοι του έφερναν επιχειρήματα. Αλλά ο μάγος αυτός ο Ελίμας, με τα ραδιουργίας του, επετύχανε να προκαλεί σύγχυση στον Σέργιον Παύλο. Και ο Σέργιος Παύλος ήκουεν μίαν τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Βαρνάβα, ήκουεν όμως και τον Ελίμα, ο οποίος αμφιταλατεύεται, δεν είναι το στερεός. Και νόμιζαν ότι αυτά που του έλεγε ο μάγος ήταν αληθινά, αλλά έβλεπε τα άλλα ότι ήσαν πιο ισχυρά και δεν ήξερε πού να κλείνει. Τον εταλάντευε αυτός ο μάγος. Διέστρεφε δηλαδή την πίστη του. Απέτρεπε τον Σέργιον Παύλον από την πίστη την οποία ακριβώς ήταν έτοιμος να αποδεχθεί. Από αυτήν την συζήτηση δύναται κανείς να αντιληφθεί ότι ο αντίδικος ημών, ο διάβολος, όταν θέλει να κρατεί εκείνους που έχουν αξιώματα, τους φέρει εις πλάνην, τους πλανεί, απομακρύνει αυτούς από τις αληθούς θρησκείας. Και αυτό το διαπιστώνουμε, αδερφοί μου, ως άκης πλησιάσουμε έναν δικηγόρο, ένα δικαστή. Πηγαίνετε σε ένα δικαστήριο και πέστε ότι υπάρχουν δαίμονες. Θα δείτε τα ειρωνικά γέλια. Θα πει υπάσχει αυτός. Και αυτήν την ιδία στιγμή θα επιρρύψει ευθύνανση στο πλάσμα του αδικημένου, διότι δεν του κόβει το μυαλό, διότι ομίλησε περί δαιμόνων, και θα δώσει το δίκαιο εις τον άδικο. Είτε πηγαίνετε σε μια αστυνομία η οποία δεν πιστεύουν τίποτε εκεί, και θα δείτε ότι θα ειρωνευθούν και θα πει πάσχει αυτός, ας τον να φύγει. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς επικρατούν στους λεγόμενους μορφωμένους ανθρώπους, αδερφοί μου, οι οποίοι συγχύζουν την πίστη με την πραγματικότητα. Το παράδειγμα έχει μεγάλη επίδραση επί πολλών ανθρώπων όμως, δι' αυτό θα προσέχουμε στη ζωή μας να είμεθα παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. Εκείνοι οι οποίοι καθιονδήποτε τρόπον γίνονται όργανα
να προκαταλαμβάνουν τον λαόν εναντίον της χριστιανικής πίστεως και να τον αποτρέπουν από την οδόν του Κυρίου, έπραξαν εμπροκειμένο όπως έπραθεν ο Ελίμας ο μάγος όταν έβαζεν εις αμφιβολία των Σέργιων Παύλων. Εργάζονται το έργο του διαβόλου και διατρέχουν τον κίνδυνο να αποβούν ως ο Ελίμας, η ιή του Ελίμα, η ιή του διαβόλου. Σαύλος δε, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας προς Αυτόν, είπεν ο Απόστολος Παύλος. Ο Λουκάς καλεί μέχρι του σημείου αυτού εις τον ένατον στίχον του 13ου κεφαλαίου, αποκαλεί τον Παύλον Σαύλον. Από εδώ και πέρα τον αποκαλεί Παύλον πλέον. Σαύλος είναι δια τους Ιουδαίους, Παύλος είναι δια τους εθνικούς. Και βλέπουμε από εδώ και πέρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος συνέγραψε τις πράξεις των Αποστόλων, από του στίχου αυτού, από τον ένατον στίχο του 13ου κεφαλαίου, να σταματά το Σαύλος και να λέγει Παύλος. Θα τον καλεί εφ' εξής με το λατινικό του όνομα, διότι θα ευρίσκεται πλέον οι σχέσεις μετά του εθνικού κόσμου. Ο Λουκάς μετά πολλής λεπτότητος υπενήθεται ότι ο Παύλος προχωρώνει στο πεδίο του αγώνος πλέον κατά την κρίσιμη αυτήν περίσταση, προσελάμβανε πλήρη τον χαρακτήρα αυτού ως Αποστόλου των Εθνών, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Δια πρώτη φορά ο Λουκάς ομιλεί αμέσως περί του έργου του Παύλου μεταξύ των εθνικών. Είναι φυσικό να ονομάσει αυτόν δια του ονόματος αυτού, δια του οποίου ήταν κυρίως γνωστός εν τη σφαίρα της διακονίας αυτού. Ήταν γνωστός στην αποστολή του ως Παύλος. Ατενίσας λέγει, ύψωσε το μάτι του. Τον βλέπαμε τον Παύλο μπροστά μας να συζητεί με τον Σέργιον Παύλο, να ακούει τον Ελίμα, να μην του δίδει ως ένα σημείο προσοχή, αλλά όταν τον είδε να εκτραχύνεται πλέον, σταματά να βλέπει τον Σέργιον Παύλο και γυρίζει το βλέμμα του προς τον μάγον, τον Ελίμαν. Ατενίσας λέγει, προς αυτόν είπεν, παρατηρήσας αυτόν με τα βλέμματος διαπεραστικού. Το βλέμμα του πλέον άλλαξε το Αποστόλου Παύλου, διότι υπάρχουν σημεία, αδερφοί μου, τα οποία κανείς υπομένει, σε ένα σημείο όμως έρχεται η ιερά αγανάκτηση. Ο Απόστολος Παύλος αυτή τη στιγμή αγανακτεί. Και όταν κοίταξε προς τον Ελίμαν, είτο το βλέμμα του πολύ διαπεραστικόν. Προσήλωσε το βλέμμα του επάνω εις τον Ελίμαν και με απειλητική βλέψη εναντίον του ήθελε να εκδηλώσει εις αυτόν, έστω κατά την τελευταία στιγμή, διάθεση μετανοίας. Τον είδε, δεν μπόρεσε αυτός να λυγίσει από την πονηρία και την ραδιοργία την οποία είχε, παρεμποδίζεται από τον δαίμονα και ο Απόστολος Παύλος αναγκάζεται τώρα να του πει κάτι φοβερό. Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιοργίας ιέ διαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης ου παύση διαστρέφοντας οδούς Κυρίου τας ευθείας. Όταν ομιλούσε αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος ήταν κεραυνή εναντίον του. Του λέγει, ο ιέ του διαβόλου που είσαι γεμάτος από κάθε δόλον και απάτην και από κάθε πονηρία και ραδιοργία, σύ που είσαι εχθρός κάθε αρετής, δεν θα παύσεις επιτέλους από το να διαστρέφεις και να παρουσιάζεις πεπλανημένους και στραβούς τους ευθύς και ίσους δρόμους, το φωτιστικό δηλαδή και αληθές κήρυγμα της Θείας Διδασκαλίας με το οποίο ο Κύριος ζητεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία.
Εδώ να δούμε μερικά πράγματα, αδερφοί μου, να τα ερμηνεύσουμε και αυτά. Μόλον ότι εστερεί το πάση σοφίας ή το ως ο όφης, όπως το φίδι, όπως η οχιά, ή το πλήρης πανουργίας, όπως όλοι οι μάγοι. Προσέξτε να δείτε οι μάγοι πως αρχίζουν. Όταν θα πάεις πρώτη φορά στον μάγο, προπάντων εις τες φλιντζανούδες, τες χαρτορίχτρες, τα μέντιουμ, όταν πάεις για πρώτη φορά, θα σου πει ορισμένα πράγματα για να σε αναστατώσει, να μην κοιμάσαι το βράδυ, να μην είσαι ήσυχος, να σε κάνει να αγωνιάς. Και όταν φτάσεις στο σημείο αυτό, σου λέγει θα πας και θα ξανάρθεις, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν θέλω τίποτε, την άλλη φορά που θα έρθεις θέλω 400.000 για να τα διώξω. Ο κοιμισμένος άνθρωπος πηγαίνει και τα δίδει αυτά. Δεν γίνεται τίποτε χειρότερα, σαν να πάει πίσω και φτάνει μέχρι σε ένα σημείο όπου έφτασε ένα πνευματικό παιδί και ήρθε να εξομολογηθεί. Λέω, καλά, πόσα σου πήρε? Μου πήρε 7 εκατομμύρια, λέει. Καλά να σου κάνει, εφόσον σε βρήκε έτσι που είσαι. Δεν είχες τόπο να δώσεις αυτά τα 7 εκατομμύρια? Τόσοι φτωχοί υπάρχουν, τόσα ορφανά. Τα εκούμπησαν στην μάγισσα εκεί, η οποία με τρόπο σιγά σιγά με τις ραδιουργίες της τα έφαγαν όλα. Και τελευταίος, αφού είδαν ότι όλα ήσαν εμπαιγμός, γύρισε και λέει, κακούργα της, λέγει, μου έφαγες 7 εκατομμύρια, τώρα εκείνο που μου απομένει, λέγει, είναι να πουλώ το σώμα μου να σου τα φέρνω. Πούσου με στα μάτια, λέγει. Σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά τα 7 εκατομμύρια έκανα φτερά. Δεν επανήρθω. Και έχασε και την ψυχή, τη γαλήνη, η ενοχή ενώπιον του Θεού, διότι αρνήθηκε τον Θεό. Αυτά είναι εκείνα τα οποία ακριβώς έχουν οι μάγοι, αδερφοί μου. Πλήρης πονηρίας και ραδιουργίας. Είναι έμπειροι και επιδέξιοι στα τεχνάσματα να εξαπατούν τους ανθρώπους και να τους συγκρατούν στην πλάνη. Είναι το γεμάτος από πονηρία και κακία. Δεν είναι το μόνο πονηρός, είναι το και κακός. Ή το κακόβολος στους λόγους και τα συνεργίας του, ή το ξένος προς την αγαθότητα του Θεού, ή το εχθρός αυτού του Θεού αδιάλλαχτος. Όλοι οι μάγοι είναι εχθροί του Θεού, δεν συνεργάζονται με αγγέλους. Έρχονται και λέγουν στην εξομολόγηση, ό,τι μου είπαν ήταν αληθινά. Βέβαια ό,τι σου είπαν είναι αληθινά, διότι ο διάολος τα ξέρει. Εκείνα που έγιναν τα γνωρίζει ο διάβολος. Αυτά που θα γίνουν δεν γνωρίζει. Και αυτός ο διάβολος του λέει αυτό θα σου συμβεί, αυτό, 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 και κάθεται και τρέμει όλο το βράδυ, όλες τις ημέρες περπατάει, μονολογεί, τι θα πάθω, τι θα πάθω, τι θα πάθω, μου τα είπε η μάγισσα, μου τα είπε η μάγισσα, μου τα είπε η μάγισσα. Επιτρέπει ο Παναγαθός Θεός, ενώ πιστεύει στον μάγος, να πάθει αυτά τα οποία του είπε ο μάγος. Αυτό είναι το κατάντημα των ανθρώπων, οι οποίοι φεύγουν από τον Θεό για να έβρουν λύση των προβλημάτων των. Ιε διαβόλου, είπε ο Παύλος εις τον Ελίμαν, τούτο εφαρμόζεται εις τον μάγον και εις άνθρωπον ο οποίος είναι μόνον κακός. Αλλά δεν είναι μόνον κακός, εμποδίζει και εκείνους οι οποίοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Κυριός μας, εις εκείνους οι οποίοι εμποδίζουν τους άλλους να έβρουν τον δρόμο των. Ουε, λέγει, αλίμον όσας, είπεν στους Φαρισαίους οι οποίοι τον κατεδίωκον, ου έλεγε ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι, ημί θέλοντες εισελθήν στην βασιλεία των ουρανών, και τους θέλοντας εισελθήν κολλείεται αυτούς, λέει. Αλίμον όσας, εσείς δεν θέλετε να πάτε στον παράδεισο, αλλά εκείνους που θέλουν να πάνε τους εμποδίζετε. Αλίμον όσας, τους είπε ο Πανάγαθος Θεός, εκείνα τα ουέ, τα οποία ακριβώς χρησιμοποίησε εν ολίγας ημέρας πρώτου πάθους του ο Κύριος μας. Η συγγένεια προς τον διάβολο είναι το συγγένεια διαθέσεως. Αυτός δεικνύει δια των έργων του ότι είναι στενός ενωμένος με το του διαβόλου. Είναι το πραγματικός υιός του διαβόλου.
έφερε την εικόνα αυτού στο πρόσωπο του, ενεργούσε κατά της επιθυμίας του διαβόλου ή το υπηρέτης του θελήματος του διαβόλου. Σημείωσε όταν της είναι πλήρης πανουργίας και πονηρίας, συνδυαζομένης με τα κακοβουλίας, καθίσταται τέκνον του διαβόλου. Τέτοια τέκνα του διαβόλου έχουμε πολλά σήμερα μες στους δρόμους και εις όλους τους τομείς. Τέτοια τέκνα του διαβόλου υπάρχουν πολλά. Είναι αυτά τα οποία είναι κακόβουλα, τα οποία θέλουν να διαστρέφουν τον κόσμο, να πλανούν τον κόσμο και να υπηρετούν τον διάβολο και όχι την αλήθεια που είναι ο Θεός. Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης. Ενώ είναι εχθροί της διδασκαλίας του Χριστού, είναι και εχθροί πάσης δικαιοσύνης, διότι μέσα στην διδασκαλία του Κυρίου περιλαμβάνεται πάσα δικαιοσύνη και οι συμμορφούμενοι προς αυτήν πληρούν πάσαν δικαιοσύνη, διότι ακούν εις τον Θεόν. Αυτήν την καταδιώκει ο διάβολος την δικαιοσύνη και προκαλεί τον άνθρωπο πάντοτε να είναι άδικος στη ζωή του, να αγαπά την αδικία. Εωδή του Κυρίου είναι ευθύε. Αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Λέγεται ότι η σωτήριος βουλή του Θεού, η θέλουσα την σωτηρία του ανθρώπου, είναι ευθεία οδός. Ευθύτης, απλότης, είναι τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του Θεού. Δυνατόν να υπάρχει αντίθεση προς τους απατεώνας και τους μάγους στα πλήρης δόλου και ραδιουργίας οδούς των μάγων. Αντίθεση φοβερά υπάρχει. Εωδή του Κυρίου είναι ευθεία. Εμών εωδή έτινες οδηγούν κατευθείαν στους ουρανούς. Οδηγούν στην μακαριότητα του παραδείσου. Πάντοτε δεν υπάρχουν οι διαστρέφοντες στα ευθείας αυτάς οδούς, οι οποίοι μόνο αποπλανούν έξω αυτών τους εαυτός των, αλλά παρασύρουν και τους άλλους και εμβάλλουν σε αυτούς αδίκους και ψευδείς προκαταλήψεις κατά των οδών του Θεού, όσοι αν η διδασκαλία του Χριστού ήσαν αβέβαιοι, ήσαν σφαλερέ διδασκαλία του Χριστού και προσπαθούν αυτοί να τους πείσουν ότι τούτα μην τα πιστεύεις. Είναι για τους καθυστερημένους, είναι για εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, είναι για τις γριούλες, είναι για εκείνους οι οποίοι έχασαν πια τον προσανατολισμό των. Αυτά μην τα πιστεύεις. Είναι ανεφάρμοστη. Ο ζυγός του Χριστού είναι ανοφελής και πιεστικός. Θυμούμαι όταν ήρθε ένα παιδάκι το οποίο εξομολογήθηκε και μετά με την παρέα που είχε, μόλις βγήκε από το εξομολογητήριο, χτυπούσε τα πόδια και τα χέρια. Δεν γίνονται αυτά που μου είπαν. Αυτά είναι αδύνατα. Δεν γίνονται. Δεν ξαναέρχομαι. Δεν θα ξαναπατήσω. Τι ζητεί ο Θεός? Δεν ζητεί τίποτε. Ο Θεός ζητεί να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι ταπεινός και να αγαπάς τον Θεό. Δύο πράγματα. Να είσαι ταπεινός και φιλόθεος. Αυτό ζητά ο Θεός. Αυτά τα δύο είναι βαριά, τόσο βαριά, τα οποία δεν μπορούν να τα ανεχθούν. Αδερφοί μου, λέγω την τελευταία, το τελευταίο αποτέλεσμα και σταματούμε αμέσως διότι μας πήραινε η ώρα. Και νυν ιδού χειρ Κυρίου επισέ και εσύ τυφλός μη βλέπουν τον ήλιον άχρη καιρού. Παραχρήμα δε έπεσεν επ' αυτόν αχλής και σκότος και περιάγων εζήτη χειραγωγούς. Τότε ειδών ο ανθίπατος το γεγονός επίστευσεν εκπλησόμενος επ' τη διδαχή του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος του λέγει, τώρα του λέγει θα τυφλωθείς, του λέγει. Από την δική σου απιστία και την κακία και την ραδιουργία που έχεις μέσα σου, του λέγει, θα έρθει η οργή του Θεού επάνω σου και ειδού εσύ τυφλός, του λέγει. Παραχρήμα δε τυφλώθηκε και ζητούσε να το χειραγωγήσω. Αδερφοί μου, ως εδώ είναι το σημερινό μας κήρυγμα. No.
Song.